Τόσο η γεωγραφική θέση της περιοχής, όσο και η μορφολογία της, προσελκύουν μεγάλο αριθμό πουλιών, κυρίως υδρόβιων και παρυδάτιων, κατά τη μετανάστευση, την αναπαραγωγή ή τη διαχύμανσή τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι το υγροτοπικό σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού τέθηκε σε καθεστώς ειδικής προστασίας με βάση τη Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως ενδιαιτήματος για υδρόβια πουλιά, γνωστή ως Σύμβαση Ραμσάρ. Συγκεκριμένα, έχουν παρατηρηθεί περίπου 290 είδη πουλιών, από τα οποία τα 200 είναι τακτικά, ενώ περίπου 60 είδη περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αυστηρά προστατευόμενων. Οι διαχυμάζοντες πληθυσμοί παπιών και φαλαρίδων παρουσιάζουν ένα μέσο όρο για τα τελευταία 10 χρόνια που προσεγγίζει τα 40.000 άτομα. Σε ορισμένα έτη, ο πληθυσμός της φαλαρίδας ξεπερνάει τα 30.000 άτομα, δηλαδή το 1% του ευρύτερου ποντοευρωπαϊκού πληθυσμού και αποτελεί κριτήριο ένταξης της περιοχής στις σημαντικότερες για τα πουλιά περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υδροβιότοπος φιλοξενεί τους μεγαλύτερους διαχυμάζοντες πληθυσμούς παρυδάτιων πουλιών σε σύγκριση με άλλους υγρότοπους της χώρας μας, όπως παραδείγματος χάρη χαραδριόμορφων όπως τριγκών, σκαλιδρών, χαραδριών, τουρλιδών και άλλων με ένα μέσο όρο πληθυσμού περί τα 10.000 άτομα. Ένα από τα είδη που διαχυμάζει στην περιοχή και σε μεγάλους αριθμούς είναι το βροχοπούλι. Σημαντικά μεγάλος είναι και ο ρυθμός της αβοκέτας, ενός ακόμη είδους που προστατεύεται αυστηρά και φτάνει τα 600 άτομα. Ο διαχυμάζων πληθυσμός του λεπτόραμφου γλάρου, που αποτελεί είδος αυστηρά προστατευόμενο, υπερβαίνει αρκετές χρονιές το 1% του ποντοευρωπαϊκού πληθυσμού. Ο διαχυμάζων πληθυσμός του αργυροτσιτουνιά είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε σχέση με άλλους υγρότοπους της Ελλάδας. Ενώ η περιοχή αποτελεί έναν από τους ελάχιστους μεγάλους υγρότοπους της Ελλάδας, όπου παραμένει ως προτσιτουνιάς και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η περιοχή φιλοξενεί πάνω από 2.000 άτομα από τρία είδη βουτυχταριών. Η παρουσία τους είναι ενδεικτική του πλούτου σε φυτοβένθος και ζωοβένθος που αποτελούν τη δίαιτα τέτοιων πουλιών. Τα αρπακτικά είναι μια ομάδα ειδών που γενικώς δεν αναπτύσσεται σε μεγάλους πληθυσμούς λόγω του ρυθμιστικού τους ρόλου στα οικοσυστήματα και της θέσης τους στην κορυφή της οικολογικής πυραμίδας. Έτσι, δεν είναι ο αριθμός των ατόμων από διάφορα είδη που χαρακτηρίζει τη σημαντικότητα της περιοχής για τη διαχύμανση τέτοιων πουλιών, όσο είναι η απαντόμενη ποικιλία των ειδών. Στην περιοχή έχει εξακριβωθεί μεγαλύτερη ποικιλία ειδών αρπακτικών πουλιών από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Συγκεκριμένα εδώ απαντώνται 32 από τα 38 ευρωπαϊκά είδη. Ας σημειωθεί ότι σχεδόν όλα τα αρπακτικά πουλιά ανήκουν στα αυστηρά προστατευόμενα είδη με βάση την οδηγία της ΕΟΚ 74409. Ο υδροβιότοπος του Μεσολογγίου αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα όπου απαντά κανονικά ο ψαλιδιάρης, ο βασιλαετός και ο μαυρόγυπας. Άλλα σπάνια απειλούμενα είδη που παρατηρούνται κατά τη χειμερινή περίοδο είναι ο αργυροπελεκάνος, η χουλιαρομίτα, ο φινικόπτερος και η αλκιόνη. Η σημασία των οικοτόπων του υδροβιότοπου της περιοχής για τα πουλιά κατά τη διάρκεια των μεταναστεύσεων είναι τεράστια και αυτό φαίνεται από τους μεγάλους πληθυσμούς, κυρίως παρυδάτιων πουλιών, που χρησιμοποιούν τον υγρότοπο ως σταθμό εφοδιασμού κατά την πορεία τους προς την κεντρική Ευρώπη. Εκατοντάδες χαλκόκοτες και καλαμοκανάδες, χιλιάδες τσικνιάδες, τρίγκες, σκαλίδρες, μαυρογλάρινα και χαραδρίοι παρατηρούνται κάθε άνοιξη και φθινόπωρο να διατρέφονται τακτικά στα λασποτόπια και στους βάλτους των υγροτόπων της περιοχής. Τουλάχιστον 20 αυστηρά προστατευόμενα είδη εξαρτώνται απόλυτα από την ύπαρξη των υγροτόπων της περιοχής για να ολοκληρώσουν το γεωγραφικό και βιωτικό τους κύκλο. Οι υγρότοποι της περιοχής είναι αξιόλογοι και σημαντικοί όχι μόνο για τη διαχύμανση και τις μεταναστεύσεις των πουλιών, αλλά και για το φωλιασμά τους. Μεταξύ των ειδών που φωλιάζουν περιλαμβάνονται η νεροχελιδόνα, η πετροτριλίδα, ο στριδοφάγος, ο καλαμοκανάς, η αβοκέτα, ο θαλασσοσφυρικτής και ο κοκκινοσκέλης. Επίσης, η περιοχή είναι κατάλληλη για το φώλιασμα γλαρονιών και ιδιαίτερα του νονογλάρωνου και του ποταμογλάρωνου, που απαντούν σε μερικές εκατοντάδες ζευγάρια.